Καλημέρα σας αγάπες μου, τι μου κάνετε. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζαν χθες και γιορτάζουν και σήμερα και στα γενέθλια που έχω πολλούς φίλους που έχουν και γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία, πάνω απ' όλα και καλές αποφάσεις παιδιά. Όχι επιπόλες εννοώ, επιλογές. Η ώρα είναι 17 το πρωί, είμαι η Μαρίνα Σεραφημίδου. Και σήμερα από τις Αγγελικές Κάρτες Ταρό, έχουμε τη Βασίλισσα της Φωτιάς και τι άλλο θα θέλαμε. Ε, σήμερα που γίνεται και η Νέα Σελήνη ε, με νέα ξεκινήματα για το Σταθερό Σταυρό. Α, δηλαδή τους α, Σκορπιούς, Ελέοντες, Ιδροχώους ε, και τους Σταύρους βέβαια. Που σου λέει ότι ναι στα νέα ξεκινήματα οπότε άπλωσε τα φτερά σου... Πέτα, ε, κάνε πράγματα που δεν υποτιμούν πλέον τον εαυτό σου. Αποφάσισε να βγάλεις και από, α, από αυτήν την θέση που είσαι ανθρώπους που είτε το κάνουν είτε το κάνεις εσύ ο ίδιος. Γιατί εδώ πολύ πιθανό να υποτιμάς τον εαυτό σου, τα ταλέντα σου α, και να νιώθεις ε, συχνά θύμα. Οπότε διεκδίκησε την ανεξαρτησία σου, τη δημιουργικότητά σου, όλα σου τα ταλέντα τα οποία... Νομίζω ότι εσύ τα θάβεις πριν τα θάψουν οι άλλοι. Και σήμερα με τη νέα Σελήνη, λίγο προσεκτικά, α, κάνουμε ε, νέα ξεκινήματα α, ή α, φεύγουμε από καταστάσεις που μας ταλαιπωρούν, που αισθανόμαστε θύματα. Γιατί εμείς πρώτα, αν είμαστε θύματα, αν αισθανόμαστε θύματα που τελικά δεν είμαστε θύματα, πολλέ φορέ, αλλά έτσι οι άλλοι κάνουν bullying πάνω σε εμά, γιατί αυτό του βγάζουμε. Οπότε πετάξτε το αυτό, δείτε μέσα σας, προχωρήστε. Είναι πολύ καλή η εποχή α, αυτή για μ, να μπορέσετε και να μπορέσουμε όλοι και όσου έχουμε πλανήτε σε αυτά τα ζώδια να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα καλύτερη αρχή. Πάμε να δούμε και την άλλη καρτούλα από τι μυστικέ κάρτε ταρό των στοιχείων. Και να λοιπόν εδώ που έχουμε την καρτούλα που βγήκε ε, όρθια, είχε πέσει ανάποδα την περασμένη φορά, που μας λέει τι, που είναι η δηλαδή, που έχουμε την ελευθερία μας, πρέπει να έχουμε την ελευθερία μας, από μέσα προς τα έξω, μόνοι μας, την αυτοπεποίθησή μας, τη δύναμή μας, έτσι θα θριαμβεύσουμε, θα πάμε μπροστά Πάντα με σωστή διαχείριση, όχι επιπολαιότητες και γρηγοράδες και όλα αυτά από μέσα μας προς τα έξω μας γιατί αυτό που νιώθουμε μέσα μας το ακτινοβολούμε προς τα έξω. Άρα όλα αυτές οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την διεργασία για να αισθανθούμε πια επιτέλους δυνατοί και να βγούμε προς τα έξω καλύτεροι. Αυτά από μένα, να πω ότι ε, το βίντεο θα ανέβει στο YouTube, να κάνετε και τα σχόλιά σας, ε, να κάνετε και μια εγγραφή και εκεί για να μπορέσετε να λάβετε μέρες και στο διαγωνισμό. Έχω κληρώσει ήδη από το Σάββατο, κοιτάξτε βρε παιδιά, βρε κορίτσια και αγόρια, κοιτάξτε αν σας έχει έρθει mail, γιατί α, τα δωρεάν εγκριξήματα που κάνω είναι για μια εβδομάδα, ισχύουν τα δωρεάν από το YouTube, οπότε κοιτάξτε να δείτε γιατί μετά θα λήξει. Σας φιλώ πολύ σας αγαπώ πολύ, μια υπέροχη μέρα να έχουμε φιλιάκια.